Στο δημοτικό κατάστημα συνεδρίασε η Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Σιτίας με συζήτηση για τα τρέχοντα θέματα. Προημερήσιας διάταξη συζητήσαμε, κάναμε ένα απολογισμό σχετικά με την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου που είχε έρθει στη Σιτία στις 29 Αυγούστου. Κάναμε ένα απολογισμό τόσο όσο από πλευράς οργάνωσης η Επιτροπή Τουρισμού και οι αρμόδιες φορείς, συνεργαζόμενοι φορείς με το Δήμο, δηλαδή κάποιοι συλλογοί ή δημόσιες υπηρεσίες, για να δούμε πώς πήγαμε από πλευράς οργάνωσης, αλλά και ένα απολογισμό από το τι έχουμε μάθει, τι γίνεται από εκεί και πέρα. Να σας πω λοιπόν ότι στη συζήτηση είπαμε ότι η οργάνωση ήταν άρτια, θεωρήσαμε ότι πήγαν τα πράγματα καλά και έτσι από αυτήν την ενημέρωση έχουμε και από τους ίδιους τους επισκέπτες, που ήταν κατά βάση Κύπροι όπως γνωρίζετε, οι οποίοι είπαν τα καλύτερα λόγια για τη Σιτία, τους άρεσε η πόλη μας, ήταν ευχαριστημένοι τόσο από τα μαγαζιά που πήγαν και ψωνίσανε και είπαν ότι είχαν σε καλές τιμές, τους άρεσε η πόλη, πήγαν και κάποιοι εκδρομοί βάει το πλού. Είπαν γενικά τα καλύτερα λόγια και στην εταιρεία αλλά και σε αυτά που ακούσαμε κι εμείς. Η εταιρεία είναι ευχαριστημένη από πλευράς υποδομών, μόνο κάποιες μικρές παρατηρήσεις έγιναν σχετικά με κάποιες υποδομές, τις οποίες έχουμε σκοπός το νεοσύστατο λιμενικό Ταμείο Σιτίας, έχουμε σκοπό το επόμενο διάστημα να τις υλοποιήσουμε και συγκεκριμένα αναφερόμαστε στους προσκουστήρες που ενώ υπάρχουν στο καινούριο κομμάτι του λιμανιού, δεν υπάρχουν στο παλιό κομμάτι. Οι προσκουστήρες είναι αυτό που μπαίνουν για να μην ακουμπάνε τα πλοία στο κρυπίδωμα. Επίσης, θέλει μια βελτίωση η ανοδομή, δηλαδή το τσιμέντο που είναι το δάπεδο, ας πούμε, του λιμανιού, γιατί το καινούριο κομμάτι είναι εντάξει το δάπεδο, το παλιό κομμάτι έχει κάποια προβλήματα. Να σας πω βέβαια ότι εμείς μία μέρα πριν έρθει το κουραζιερόπλοιο ρίξαμε και κάποια μπετά στο λιμάνι και κλείσαμε κάποιες τρύπες. Αλλά ωστόσο θέλει ακόμα κάποιο ίσιωμα, το οποίο μπορούμε να γίνει το επόμενο διάστημα. Να σας πω ότι είμαστε ευχαριστημένοι επίσης ότι μια προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει ένα χρόνο πριν, φτιάχνοντας και ένα φυλάδιο για την κρουαζιέρα, το οποίο θα σας το δώσω και σε ηλεκτρονική μορφή, αν θέλετε να το βάλετε και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Το έχουμε ετοιμάσει ένα χρόνο πριν και με βάση αυτό το φυλάδιο ενημερώσαμε τις εταιρείες ότι το λιμάνι της Σιτίας μπορεί να δεχτεί κουραζιερόπλοια και επίσης ότι έχει και κάποιες εκδρομές να δείξει στον κόσμο. Και αυτές τις εκδρομές, τις οποίες αυτοί τις προσφέρουν, τις πουλάνε, να το πούμε έτσι, οπότε έχουν και οι εταιρείες ένα όφελος περισσότερο στις περιοχές που μπορούν να βγουν κάποιες εκδρομές. Οπότε και αυτός ήταν ένας λόγος που πραγματοποίησαν τη συγκεκριμένη επίσκεψη για να μπορούν να είχαν βάλει στο πρόγραμμά τους δηλαδή κάποιες εκδρομές. Βλέπουμε λοιπόν ότι η προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει ένα χρόνο πριν αρχίζει να καρποφορεί. Σε καμία περίπτωση, όπως έχω ακούσει να λέγεται, δεν ήταν τυχαία η άφιξη του κουραζιερόπλοιου στην πόλη, αλλά ήταν ένα δοκιμαστικό δρομολόγιο το οποίο το γνωρίζαμε, είχε γίνει συζήτηση με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και εφόσον τα πράγματα πάνε καλά και από αυτά που ακούμε, δηλαδή και από τα αποτελέσματα από την συγκεκριμένη επίσκεψη του κουραζιερόπλοιου, ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα μας εντάξουν σε κάποιο από τα προγράμματά τους, σε κάποιο πλοίο, ώστε να έχουμε κάποιες αφίξεις κάθε 2 εβδομάδες, κάθε 10 μέρες για την επόμενη χρονιά. Αυτό δεν έχει βέβαια οριστικοποιηθεί, απλά εμείς θα το δουλέψουμε και θα προσπαθήσουμε να το επιτύχουμε. Επίσης, κάναμε μια συζήτηση χθες στην Επιτροπή για την προσπάθεια να συνεχιστεί και σε άλλες εταιρείες κρουαζιέρας, ώστε να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε και κάποιες συνεργασίες με άλλες εταιρείες. Αυτό το διάστημα, τις επόμενες μέρες, θα γίνει και μια έκθεση στο Αμβούργο για την κρουαζιέρα. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, επειδή είναι στο ξεκίνημά του, δεν έχει ακόμα εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε και δαπάνες και θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να συμμετέχουμε, με ποιο τρόπο και ή αλλιώς να έχουμε κάποιον αντιπρόσωπο εκεί, κάποιον εκπρόσωπο που να προωθήσει το λιμάνι, το Δήμο Σιτίας για την κρουαζιέρα και φυσικά το φυλάδιο αυτό να μοιραστεί στην έκθεση αυτή. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό και έχουμε το λίγο χρόνο που έχουμε για τη συγκεκριμένη έκθεση, προσπαθούμε να το εκμεταλλευτούμε και να εκπροσωπηθούμε στην έκθεση αυτή. Στην συζήτηση ήταν και η πρόεδρος και κάποιοι εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου. Μας είπαν και αυτοί ότι ήταν πολύ ευχαριστημένοι, γιατί ειδικά τα μαγαζιά που ήταν στους κεντρικούς δρόμους, γιατί να πούμε ότι το πλοίο έμεινε λίγο διάστημα, οπότε δεν είχαν και πολύ χρόνο να επεκταθούν σε όλη την πόλη.
Τα μαγαζιά που ήταν στο πιο κεντρικά σημεία δούλεψαν καλά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η προσπάθεια αυτή για την κρουαζιέρα στο λιμάνι της Ιτίας θα τονώσει όλη την τοπική οικονομία, ειδικά τα εμπορικά καταστήματα, αλλά και φυσικά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόρια, καφετέριας. Και είναι μια άμεση λύση σε αυτή την οικονομική κρίση που περνάει η τοπική οικονομία. Και όπως γνωρίζετε, η Σιτία δεν έχει τόσα ξενοδοχεία ώστε να πούμε ότι έχουμε τουρισμό και να μπορεί να ζήσει η τοπική οικονομία από τον τουρισμό εδώ. Οπότε μια άμεση και γρήγορη λύση είναι μέσω της κρουαζιέρας να μπορέσουμε να έχουμε αφίξεις και τουρίστες, έστω και κατά τη διάρκεια της ημέρας, στην πόλη μας. Πέρα από αυτό το θέμα, συζητήσαμε για την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού που είναι στις 27 Σεπτεμβρίου για να δούμε τι δραστηριότητες μπορούμε να υλοποιήσουμε. Όπως γνωρίζετε, αυτό το Σαββατοκύριακο, στα πλαίσια του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος, πραγματοποιείται ένα διήμερο συμπόσιο στη Σιτία με θέμα τη διατροφή, όπου θα υλοποιηθούν πολλές δράσεις με τοπικά προϊόντα, με διάφορες εκδηλώσεις πολιτιστικές, γευσηγνωσίας. Οπότε, και επειδή είναι τις μέρες τώρα που είναι η Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού, θεωρούμε ότι οι τουρίστες μπορούν να πάρουν μέρος σε αυτές τις εκδηλώσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια άλλη εκδήλωση στη Σιτία. Θεωρούμε δηλαδή ότι εντάσσονται και αυτά κατά κάποιο τρόπο στην Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού. Αυτό που θα υλοποιήσουμε και φέτος, όπως έχει καθιωρηθεί, είναι από την εποχή που ήταν και ο Δήμος Ιτάνου, πριν τον Καλλικράτη δηλαδή, είναι η γιορτή που γίνεται στο σχολείο στο Παλέκαστρο, όπου ουσιαστικά κάνει μια συνδιοργάνωση ο Δήμος Ιτίας, η ΜΑΔΕΣ, δηλαδή ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο Παλέκαστρο, στο ΒΑΗ, που λειτουργεί και εκεί τις επιχειρήσεις τις δημοτικές, τη δημοτική επιχείρηση με τις ομπρέλες στο ΒΑΗ και αυτά, και με τη βοήθεια των εργαζομένων του προσωπικού, δηλαδή του Δήμου που βρίσκεται εκεί, τη συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλεκάστρου, τη βοήθεια και τη συμμετοχή από το Σύλλογο Καταλυμάτων Ιδιοκτητών και Διαχειριστών του πρώην Δήμου Ιτάνου, αλλά και των καταστημάτων εστίασης, ειδικά τα εστιατόρια, θα γίνει μια συνδιοργάνωση ώστε να πραγματοποιήσουμε αυτή τη γιορτή εκεί, με χορευτικό, με κριτική μουσική, με παραδοσιακούς μεζέδες, και την όλη οργάνωση από το προσωπικό του Δήμου. Θα υπάρχει και παραγωγή ρακής με παραδοσιακό καζάνι και πιστεύουμε να είναι μια επιτυχημένη γιορτή όπως γίνεται τα προηγούμενα χρόνια και συμμετέχουν πολλοί τουρίστες και είναι κάτι που τους αρέσει, είναι μια επιτυχημένη γιορτή. Πέρα από την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού συζητήσαμε κάναμε μια συζήτηση για την τουριστική σεζόν, πώς πάει αυτή τη στιγμή. Θεωρούμε ότι βλέπουμε από τα αποτελέσματα ότι η χρονιά φετινή είναι καλύτερη από την περσινή. Όλες οι περιοχές έχουν αύξηση όλη τη σεζόν. Η Σιτία έχει μια μικρή μείωση σε σχέση με πέρυσι το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά όμως η αύξηση που είχαμε τους άλλους μήνες, δηλαδή Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, να πούμε ότι Οκτώβριο σε άλλα χρόνια δεν υπήρχε έτσι στην τουριστική σεζόν. Φέτος θα έχουμε τουρίστες και τον Οκτώβριο. Και τελικά το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Θα κλείσουμε θετικό πρόσημο δηλαδή. Και να πω ότι επειδή γίνεται μια συζήτηση και λέμε ότι όλοι έχουν τουρισμό, ότι έχουν τεράστια αύξηση, ενώ η Σιτία δεν έχει. Να πούμε ότι η Σιτία δεν έχει αρκετές κλίνες. Είναι κάτι το οποίο το λέμε. Από πλευράς Δήμου και Επιτροπή Τουρισμού θεωρούμε ότι κάνουμε το καθήκον μας, με την έννοια ότι γίνεται τουριστική προβολή στις εκθέσεις στο εξωτερικό. Όπως γνωρίζετε, το τουριστικός οδηγός έχει βγει σε 6 γλώσσες, μοιράζεται σε χιλιάδες αντίτυπα και στη Σιτία, στους επισκέπτες εδώ, αλλά και στο εξωτερικό, στις τουριστικές εκθέσεις. Με τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει, την προσπάθεια, όπως γνωρίζετε, πριν 2 χρόνια έχει ανοίξει πύλη εισόδου το αεροδρόμιο. Υπάρχουν και έχουν ξεκινήσει πτήσεις τσάρτερ. Ωστόσο, οι πτήσεις αυτές είναι λίγες, όχι επειδή δεν υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά επειδή δεν υπάρχουν ξενοδοχεία. Πρέπει λοιπόν να γίνουν νέες κλίνες, γιατί να σας πω για παράδειγμα ότι κάθε Δευτέρα κατεβαίναν 2 πτήσεις από Γαλλία και ο κόσμος δεν έμενε στη Σιτία, έμενε μακρύ για λόγω και Άγιο Νικόλαο, γιατί εδώ δεν υπήρχαν ξενοδοχεία. Έχω την πληροφόρηση του χρόνου θα έχουμε παρόλα αυτά μία νέα εταιρεία που δραστηριοποιείται και έχει κάποια ξενοδοχεία στην περιοχή και ερχόταν μέσω Ηρακλείου. Τώρα του χρόνου δεν είναι οριστικοποιημένο, αλλά είναι σε
είναι πιθανό να κατεβάσει κάποια πτήση από Γαλλία, οπότε να συνεργαστεί και με περισσότερα καταλήμματα. Επίσης, ένας μύθος είναι ότι μα γιατί να κάνουμε νέες κλίνες, αφού και τα ξενοδοχεία που υπάρχουν δεν γεμίζουν. Να σας πω λοιπόν ότι τα ξενοδοχεία που έχουν ανακαινιστεί και που είναι σε καλό επίπεδο και προσφέρουν τις υπηρεσίες που ζητά ο επισκέπτης, δουλεύουν και με καλές πληρότητες. Αυτό μπορεί να σας το επιβεβαιώσουν και οι πρόεδροι τόσο του Παλαικάστρου όσο και του Μακρύγιαλλου, που μιλάνε για αύξηση και ότι η σεζόν φέτος πήγε πολύ καλύτερα. Ωστόσο, να πούμε ότι τα ξενοδοχεία που έχουν φτιαχτεί στην περιοχή μας, τα περισσότερα είναι από τη δεκαετία του 70 και του 80, που σημαίνει ότι κάποια από αυτά δεν πληρούν τις προδιαγραφές που ζητάει σήμερα ο επισκέπτης. Οπότε, μην λέμε τώρα αυτό το μύθο ότι και τα ξενοδοχεία που υπάρχουν δεν γεμίζουν. Όσα ξενοδοχεία ανακαινίζονται και όσα και τα καινούρια γίνονται με προδιαγραφές που πρέπει να έχουν σήμερα με βάση τη ζήτηση που υπάρχει από τους επισκέπτες, να είναι σίγουροι όλοι ότι θα λειτουργήσουν και θα έχουν και πολύ καλές πληρότητες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε από πλευράς Δήμου, νομίζω, είναι να καταφέρουμε να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις στην περιοχή. Θέλουμε και κάποιες μεγάλες μονάδες, ώστε να καταφέρουμε η Σιτία να θεωρείται ένας τουριστικός προορισμός, και από εκεί και πέρα και οι μικρότεροι επενδυτές, ο καθένας ό,τι μπορεί. Νομίζω ότι όποιος επενδύσει στον τουρισμό το επόμενο διάστημα θα βγει κερδισμένος, γιατί και εφόσον βέβαια υπάρχει και πολιτική σταθερότητα σε μια χώρα, και εφόσον αυτά όλα μιλάμε ότι υπάρχει μια σταθερότητα και λειτουργεί, υπάρχει μια σταθερότητα στη χώρα μας. Γιατί το ενδιαφέρον για την Ελλάδα, όπως βλέπετε, είναι μεγάλο και αν όλα πάνε καλά και την επόμενη χρονιά θα υπάρχει αύξηση. Οι τάσεις από νέες, που έχουμε τα στοιχεία από νέες αγορές όπως είναι η Ρωσία, έχουμε αυξήσει τις τάξεις του 40% και υπάρχει συνεχώς ζήτηση για νέες κλίνες. Απλά πρέπει αυτοί που θα επενδύσουν να φτιάξουν και κάποιες, αυτά που λέμε, τις ξενοδοχείες, τα ξενοδοχεία με βάση των προδιαγραφών, όπως λέμε, που θέλει ο επισκέπτης. Τέλος, ένα άλλο θέμα που συζητήσαμε στην Επιτροπή Τουρισμού είναι αυτό το πρόγραμμα που τρέχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο Σιτίας, που είναι ένα πρόγραμμα για τον θαλάσσιο τουρισμό. Είναι ένα πρόγραμμα διεσυνεργικής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του προγράμματος, ένα από τα παραδοτέα του έργου είναι η ψηφιοποίηση. Μέσα από το έργο αυτό θα υπάρχει τουριστική παρουσία του Δήμου Σιτίας στο διαδίκτυο και υποστήριξη τουριστών που επισκέπτονται ή επιθυμούν να επισκεφθούν την περιοχή. Ουσιαστικά όλη η τουριστική πληροφορία του Δήμου, είτε αυτό είναι αξιοθέατα, είτε είναι τουριστικές υποδομές, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, τουριστικά γραφεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό θα ενταχθούν μέσα σε αυτό το πόρταλ, αλλά και εφαρμογές σε έξυπνα κινητά. Δηλαδή θα γίνει ένας έξυπνος οδηγός που θα μπορεί ο επισκέπτης είτε από τη χώρα του είτε ερχόμενος εδώ να μπορεί εύκολα να δει τι προσφέρει η περιοχή, έτσι ώστε και περισσότερες μέρες να μείνει εδώ και καλύτερα να περάσει και να έρθει σε επαφή με περισσότερες επιχειρήσεις. Πάνω σε αυτό που συζητήσαμε είναι ότι πρέπει από κάθε σύλλογο, από κάθε σύλλογο που έχουν σχέση με τον τουρισμό, δηλαδή σύλλογος καταστημάτων, εστίασης και ψυχαγωγία, οι σύλλογοι των ξενοδόχων, των ενοικιασμένων διαμερισμάτων, να έχουν κάποιον εκπρόσωπο, ο οποίος θα συνεργαστεί με τον ανάδοχο, ώστε να δώσουμε τις πληροφορίες που πρέπει από την περιοχή, έτσι ώστε μετά να μιλάμε ότι ο οδηγός είναι ελλιπής. Επίσης, να πω ότι πέρα από την πληροφορία αυτή, θα βάλουμε μέσα και κάποιες διαδρομές για εναλλακτικό τουρισμό. Είτε αυτές είναι περιπατητικές είτε ποδηλατικές, και θα μπορεί ο επισκέπτης με ένα έξυπνο τηλέφωνο, αυτό που λέμε τα smartphones, να μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο ως οδηγό και θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να του δείχνει το στίγμα στο οποίο βρίσκεται, αλλά και το σημάδι του πάνω στην διαδρομή. Δηλαδή θα βλέπει που βρίσκεται πάνω σε σχέση με τη διαδρομή που έχει επιλέξει να περπατήσει, να κάνει το ποδήλατο. Δηλαδή είναι κάποια πολύ χρήσιμα πράγματα, τα οποία δεν γίνονται με τους κλασικούς χάρτες ή με τα κλασικά φυλάδια. Περάμε στην ψηφιακή εποχή και ο Δήμος Σιτίας
μέσα από το πρόγραμμα αυτό βρίσκει την ευκαιρία να περάσει μπροστά. Είναι κάτι πρωτοποριακό. Λίγοι Δήμοι το έχουν προχωρήσει κάτι τέτοιο. Και νομίζω είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα και στο μέγεθος, βέβαια, το δικό μας, γιατί στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά για το μέγεθος του Δήμου της Ιτίας, που υλοποιεί κάτι τέτοιο και νομίζω θα είναι πολύ χρήσιμο και ως τουριστικό εργαλείο marketing για πρόθεση τουρισμού στην περιοχή, αλλά και για εξυπηρέτηση του επισκέπτη, ως οδηγός δηλαδή, όταν θα έρθει εδώ. Είχαμε και κάποιο άλλο θέμα, το οποίο το αφήσαμε ώστε να κάνουμε ένα απολογισμό, δηλαδή το αν είχαμε κάποια προβλήματα ή τελικά πώς έκλεισε η σεζόν, το οποίο θα συνεδριάσουμε και θα τα συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση, που θα είναι και με το κλείσιμο της τουριστικής περίοδου.